θα επιχειρήσω να μην εκμεταλλευτώ την δεδομένη καλοσύνη και ανοχή σας. Ούτως ή άλλως είναι βαρύ για μένα το ότι διαδέχομαι τον κύριο Γιώργιακα στον βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι διαδικασία νοήμονος διαλόγου. Έχουμε όλοι, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία μέσα στην αίθουσα, σαφή αντίληψη του τι πήγε στραβά τα προηγούμενα χρόνια. Και χρέος μας είναι να εξαλείψουμε τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα και την κοινωνία στη δεκαετή οικονομική κρίση από την οποία εξερχόμαστε. Η νέα κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το επιχειρήσει αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε πόλο έλξης επενδύσεων. Έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα χώρο καινοτομίας. Σε ένα χώρο που λέξεις όπως νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, θα είναι λέξεις της καθημερινότητας των νέων ανθρώπων. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Να φέρουμε πίσω πολλούς από αυτούς που εγκατέλειψαν τη χώρα μας στα χρόνια της κρίσης. Με ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει έναν κύριο στόχο. Καλά αμοιβόμενες δουλειές για όλους. Σε ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα στηρίζει τον εργοδότη, αλλά βεβαίως απαραίτητα θα προστατεύει τον εργαζόμενο. Σε μια κοινωνία που κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του. Να δημιουργήσει, να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον. Να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει αυτά που κάθε ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία του οφείλει. Οι πολιτικές της νέας κυβέρνησης τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό υπηρετεί και ο προϋπολογισμός, ο οποίος τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Έρχομαι τώρα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, την ευθύνη της οποίας μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου αναθέσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εξής. Το ξέρετε, η κατάσταση είναι η πλέον πολύπλοκη των τελευταίων δεκαετιών. Πλήρης αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, προβληματική ενταξιακή προοπτική των βορείων γειτόνων μας, αμφισβήτηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης, υλοποίηση του Brexit, μεταναστευτικό, νέες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίση ταυτότητας του ΝΑΤΟ, κλιμάκωση έντασης από τους εξανατολών γείτονες σε πρωτοφανή επίπεδο. Η ελληνική πολιτική καλείται να επανατοποθετηθεί εν ώψη των νέων προκλήσεων. Για να το κάνει αποτελεσματικά, οφείλει να εγκαταλείψει τα στερεότυπα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συμφωνήσουμε το θεμελιώδης. Η απραξία δεν συνιστά πολιτική και ο στουθοκαμιλισμός δεν συνιστά πατριωτισμό. Είναι ο καιρός των επιλογών, είναι ο καιρός της ανάληψης ευθύνης και, αν χρειαστεί, είναι ο καιρός της ανάληψης πολιτικού κόστους. Πρέπει επίσης, επί τη βάση της παραδοχής των υπαρκτών και ρεαλιστικών παραμέτρων, να κινούμαστε με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας. Πατριώτες για μας είναι όλοι οι βουλευτές, όλοι οι Έλληνες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι βουλευτές που τη στηρίζουν αποποιούνται το προνόμιο έκδοσης πιστοποιητικών πατριωτισμού. Η Ομόνοια είναι ο απαραίτητος παράγων εθνικής επιβίωσης. Δεν έχουμε, δυστυχώς, την υπαρξιακή πολυτέλεια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε μαζί με την Κύπρο τα μόνα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας εξαιτίας της επιθετικότητας του εξανατολών γείτων. Η κυβέρνησή μας επιδιώκει να κατοχυρώσει το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Συνένεσης στις κύριες γραμμές της εξωτερικής μας πολιτικής. Κεκτημένο που δομήθηκε επί των ιστορικών αποφάσεων του Κωνσταντίνου Καραμαλή για το δυτικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της χώρας. Κεκτημένο που διατηρήθηκε και δικαιώθηκε ανεξαρτήτως της εναλλαγής στην εξουσία κομμάτων με ριζικά διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, ενίσχυση της σχέσης με το Ισραήλ, ευβάθυνση της ευρωπαϊκής προοπτικής, κατοχύρωση του ρόλου μας στα Βαλκάνια, ενίσχυση της επιρροής μας στον αραβικό κόσμο. Με αυτό το κεκτημένο, προσαρμόζουμε την εθνική μας στρατηγική στις απαιτήσεις των καιρών. Ήδη τους 5 πρώτους μήνες, η Ελλάδα επανατοποθετείται ως μέλος του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέτει ως αυτό σκοπό την αχρίαστη διάσπαση των κοινών θέσεων της Ένωσης προς όφελος τρίτων χωρών.
Έτσι μπορούμε και το έχουμε ήδη πράξει να επικαλούμαστε με επιτυχία την κοινωνική αλληλεγγύη σε θέματα εθνικής σημασίας. Βαλκάνια. Επαναθοποθετούμε την Ελλάδα ως τη σταθερή και ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα, ως πυλώνα σταθερότητας. Υλοποιούμε την εμβάθυνση της συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο. Όπως ξέρετε, έχω ήδη μεταβεί στα Σκόπια, στα Στήρανα, στη Σόφια, στο Βελιγράδι. Έχω επανειλημμένα συναντηθεί με τον Ρουμάνο ομολογό μου για την ενίσχυση του πολιτικού και οικονομικού αποτυπώματός μας στην περιοχή. Υποστηρίζουμε έμπρακτα την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σαν κύριο άξονα της πολιτικής μας. Εμβαθύνουμε τη σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, έχοντας όμως καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα μη πλήρους συμμόρφωσης και ορθής ερμηνείας των συμπεφωνημένων. Το ίδιο ισχύει και για την Αλβανία. Προϋποθέτει όμως τον απόλυτο και πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Στόχος μας είναι όχι μόνο η εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας, αλλά και η οικοδόμηση πραγματικής στέρεης φιλίας μεταξύ των λαών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χάρτα του Ρίγα δεν έχει τοποθετηθεί κατά τύχη στο γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είμαστε σε πολύ στενή επικοινωνία και συνεργασία με την κυπριακή πλευρά για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων μας. Επιδιώκουμε την εμβάθυνση της ούτως ή άλλως εγκάρδιας συνεργασίας μας. Έχω συναντηθεί αμέτρητες φορές με τον Κύπριο συνάδελφό μου και φίλο μου, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ μας αφορά πρωτίστως τις προσπάθειες για την επίτευξη της στρατηγικής επιδίωξης της χώρας μας, που είναι η λύση του Κυπριακού. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, όπως ξέρετε, διεξήχθη πρόσφατα τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα, τον κύριο Γκουτέρεθ, με τους δύο ηγέτες, η πρώτη μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων το 2017. Επίσης, σε συνεννόηση με την κυπριακή πλευρά, πετύχαμε την καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των παράνομων δραστηριοτήτων της Τουρκίας. Η ομόφωνη αντίδραση της Ένωσης μεταφράστηκε στη διαμόρφωση καθεστώτος κυρώσεων. Σύμφωνα με αυτές, θα απαγορεύεται πλέον η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας. Απέναντι στην πολιτική των κανονιοφόρων, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να προτάσουμε την πολιτική της διεθνούς νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καταστήσαμε ευθύς εξ αρχής σαφές προς την Τουρκία ότι βασικός μας στόχος είναι προώθηση μιας πολιτικής βασισμένης στις αρχές της καλής γειτονίας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων. Καταστήσαμε σαφές ότι για εμάς πλαίσιο ενεργειών είναι το διεθνές δίκαιο, που δεν ανέχεται προκλητικές ενέργειες, δεν ανέχεται απειλές πολέμου, δεν ανέχεται μονομερείς διεκδικήσεις. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στο επίπεδο του Βαλκάνιου καυγατζή. Καταστήσαμε επίσης απολύτως σαφές και σε όλους τους τόνους, χωρίς μεγαλοστομίες, ότι θα υπερασπιστούμε κατά τη συνταγματική μας υποχρέωση τον εθνικό μας χώρο. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όπως ξέρετε μετράω πολύ τα λόγια μου, αν απαιτηθεί και παρότι μπορούμε και μόνοι, δεν θα είμαστε μόνοι. Έρχομαι τώρα στο άκυρο μνημόνιο με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Εξελίσσεται διπλωματική εκστρατεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η στήριξη της διεθνούς κοινότητας των συμμάχων και εταίρων μας απέναντι στις παράνομες πράξεις της Τουρκίας, οι οποίες αντιβαίνουν καθαρά και στη διεθνή νομιμότητα και στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά επιτρέψτε μου να πω και στην κοινή λογική. Στην πρώτη σφατή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε κείμενο συμπερασμάτων, το οποίο δικαιώνει πλήρως τις ελληνικές θέσεις. Την πλήρη στήριξή του επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συνέντευξη τύπου. Είχαμε ήδη πετύχει την πλήρη ελληνική προς την Ελλάδα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 3/12. Επιπλέον, κατόπιν ενεργειών, εκδόθηκαν ανακοινώσεις στήριξης από τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από την Ιταλία, από την Κύπρο, από την ΗΠΑ, από τη Ρωσία, από το Ισραήλ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την Αίγυπτο. Επισκέπτομαι αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της περαιτέρω στήριξης των θέσεών μας, την Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και την Ιορδανία. Θα συνεχίσουμε.
μέχρι η Τουρκία να αντιληφθεί ότι η παραβατικότητα έχει μόνον ένα αποτέλεσμα, τη διεθνή απομόνωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να διατηρούμε διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με την τουρκική πλευρά. Και δεν θα πάψουμε να ελπίζουμε, πρέπει να πω με μειούμενες πιθανότητες πια, ότι η Τουρκία επιτέλους θα επιλέξει την προσέγγιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο ως στόχο της πολιτικής της. Ως προς τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύσαμε σημαντικά τις σχέσεις μας, ένα παραδοσιακό σύμμαχο, με την MDCA, μια συμφωνία την οποία υπογράψαμε μετά από πυρετώδεις διαπραγματεύσεις 2,5 μηνών. Θα κατατεθεί σε λίγες μέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία υπό την κρίση σας. Όπως ξέρετε, έχω συναντηθεί άνω των 3-4 φορές, νομίζω πια, με τον κύριο Πομπέο. Σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο. Όσον αφορά τη Ρωσία, στο πλαίσιο επανενδυνάμωσης των δεσμών μας, πήγα στη Μόσχα, συνάντησα τον κύριο Λαυρόφ, θα έρθει στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μόσχα. Ως προς την Κίνα, διευρύνουμε τις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις, ειδικά στον τομέα των υποδομών. Ο πρόεδρος Σι ήταν στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Σανγκάη. Έχω συναντήσει 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γουάν. Δραστηριοποιούμαστε στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, οι οποίες έχουν και μία συνάντηση με το μεταναστευτικό. Έχω ήδη συναντηθεί με τους υπουργούς της Ινδονησίας και του Μπαγκλαντές, όπως και με υπουργούς χωρών της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου. Σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, ενισχύουμε τους δεσμούς μας. Έχω ήδη επισκεφθεί, όπως σας είπα, τα Ηνωμένα Εμιράτα και το Κουβέιτ. Είχαμε διευρυμένες συζητήσεις με τους πρέσβεις των κρατών μελών του Αραβικού Συνδέσμου. Έχω συναντήσει 2 φορές τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και τον ομόλογό μου του Κατάρ. Επεκτείνουμε τα τριμερή σχήματα με την Κύπρο, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Θα συνεργαστούμε στενά με τις φιλικές προς εμάς χώρες της περιοχής. Η ισχυρή δεσμή και στενή συνεργασία με την Αίγυπτο αναδεικνύεται καθημερινά στο διμερές και στο πολυμερές επίπεδο. Ήδη έχω συναντηθεί άνω των 4 φορών με τον κύριο Σούκρη. Διεκδικούμε παρέμβαση στα τεκτενόμενα στη Συρία και στη Λιβύη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές όταν κυοφορούνται απειλές για τα συμφέροντά μας και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Παράλληλα, οι σχέσεις με το Ισραήλ εμβαθύνονται και σε διμερές και σε τριμερές επίπεδο. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ, έχω δει τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον κύριο Γκάντς, τον ομόλογο μου υπουργό, ο οποίος έχει έρθει και στην Αθήνα. Όμως, η εξωτερική μας πολιτική έχει και μια επιπλέον διάσταση. Μια διάσταση που αφορά το περιβάλλον και την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το 20 θα συγκληθεί στην Αθήνα συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με στόχο την υιοθέτηση διακήρυξης που θα περιλαμβάνει την ελληνική πρόταση για την προστασία της πολιτικής της κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ως προς την οικονομική διπλωματία, το Υπουργείο Εξωτερικών είδε πλέον, εκτός από φορέας της εξωτερικής πολιτικής, είναι και φορέας της οικονομικής διπλωματίας, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εξαγωγών και των επενδύσεων. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, αναδιοργανώνουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί αμέσως μετά τις γιορτές. Θα αναδιατάξουμε πλήρως τις αντιπροσωπείες της χώρας στο εξωτερικό, ώστε να υπηρετούν το σύνολο της πολιτικής μας. Έχουμε ενισχύσει το ρόλο του Enterprise Greece. Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος κανονισμός λειτουργίας του. Θα αναβαθμίσουμε το νομικό πλαίσιο του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με νέο νομοθέτημα, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ελληνικές εξαγωγές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμπερασματικά, κινούμαστε με βάση συγκεκριμένες αρχές. Η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία της στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη. Έχει γυρίσει την πλάτη στην πατριδοκαπηλεία. Έχει γυρίσει την πλάτη στον αυτοπεριορισμό, στα στερεότυπα του λαϊκισμού. Έχει γυρίσει την πλάτη στον βαλκανικό επαρχιωτισμό, στην μιζέρια του διαρκώς αδικούμενου, στη μεψημυρία του ανίσχυρου, στην ψευδαίσθηση του ανάδελφου έθνους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε πολιτισμικά ανάδελφοι. Η συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας μετέχει του πολιτισμού που οι πρόγονοι μας θεμελίωσαν. Άρα, δυνάμοι, αδελφοί μας και συνομιλητές μας είναι όλοι οι άνθρωποι. Ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως χρώματος. Η εξωτερική μας πολιτική
υπηρετεί αυτή την ανοιχτή αντίληψη για τον κόσμο. Την χείρα φιλίας, την χείρα συνεργασίας σε όλους. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, σε μια Ελλάδα σύγχρονη, εξωστρεφή, νεωτερική, ανοιχτή στην καινοτομία, φιλική προς τους γειτονές της, υπόδειγμα για την περιοχή της. Μια Ελλάδα φιλόδοξη, μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μια Ελλάδα ανεξάρτητη, μια Ελλάδα ισχυρή, με γέφυρες προς όλους. Μια Ελλάδα με δυνατότητα να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα κάθε επιβουλή. Εν ονόματι αυτής της Ελλάδας διαμορφώνουμε μια εξωτερική πολιτική που λαμβάνει υπόψη της τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης, αλλά και με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής συνένεσης και ομοψυχίας. Σας ευχαριστώ πολύ.